πρόβλημα. Κύριε Γεωργιάδη, προκαλεί μια εντύπωση στον κόσμο ότι δύο βουλευτές προερχόμενοι από το δικό σας κόμμα, ο κύριος Φωκάς με την Καζόζα και η κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία χθες έκανε ένα ζήτημα, παραδίδω την έδρα, δεν την παραδίδω, βγήκε ο κύριος Λεβέντης, αν δεν κάνω λάθος, τη συζήτηση και μετά είπε. Και εγώ προσωπικά βγήκα. Και εσείς. Δεν τη δίνω, γιατί ο κύριος Λεβέντης μου είχε πει να μην τη δώσω, γιατί θα πάει στον κύριο Καλιάνο που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα. Τι γίνεται, τι σας είπε, θα τη δώσει ή δεν θα τη δώσει. Γιατί και επίσης πώς αισθάνεστε που δύο βουλευτές δικοί σας έχουν μπερδευτεί αυτή τη βδομάδα με τόσα θέματα. Τι να κάνουμε, ο καθένας κρίνεται από τον ελληνικό λαό, από τη συμπεριφορά του και όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Τον κύριο Λεβέντη ξέραν, δεν ξέρω ότι την κύριε Μεγαλοοικονόμου, τον κύριο Φωκά. Ο κύριος Λεβέντης διάλεξε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία πολιτική και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουν αυτή την έπαρση, αυτή τη συμπεριφορά, ότι θα δουν τη σκιά τους μεγαλύτερη από τον πόη τους. Και θα πάθουν και μία τρέλα. Δεν μπορούσε να του αλλάξει το εξάμεινο. Γιατί δεν μπορούσε. Γιατί για να αλλάξει κάποιον στο εξάμεινο πρέπει να παραιτηθεί. Ναι, αλλά το είχε πει ο κύριος Λεβέντη. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, δηλαδή, το είχε πει. Τώρα, περνάμε σε μία τέτοια. Έτσι, το έχουμε απαντήσει ένα εκατομμύριο φορές. Το θέμα των εξαμήνων, είδαμε και που οδηγήθηκαν κάποιοι βουλευτές που πήραν την έδρα και πήγανε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να υποχρεώσει ο πρόεδρος του κόμματος. Μα δεν περίμενε ότι θα γίνει όλο αυτό. Είχαν έρθει όλοι οι βουλευτές και υπογράφανε χαρτιά. Υπάρχουν χαρτιά υπογεγραμμένα ότι εγώ στους 6 μήνες θα παραιτηθώ. Όπως κάναμε όλοι. Δώσαμε τα χαρτιά τα υπογεγραμμένα στον κύριο Λεβέντη, αλλά οι επόμενοι. Δεν θέλανε. Θα παίρναν την έδρα και θα φεύγανε. Για όνομα του Θεού. Πρώτον και δεύτερον, οι ίδιοι δεν παρετούνται. Τώρα, οπότε, η κυρία Μεγαλοοικονόμου που βγήκε χθες στο Sky και είπε: Σπάω το εμπάργκο και κάνω και δικό μου κόμμα. Και άμα θέλετε να παίζει που παίζει ο καθένα, δεν μπορούμε. Έχουμε μια δημόσια δήλωση και μια δημόσια δέσμευση. Η οποία κυρία είπε ότι καλό το κόμμα και τον πρόεδρο να μου πει τώρα να βγει δημοσίως και να ζητήσει την έδρα και εγώ πάω και την παραδίδω. Τη τηλεφώνησε ο κύριος Λεβέντη. Είπαμε, μα όταν το κάνεις δημοσίως και εμείς απαντήσαμε δημοσίως, πέταξε το γάντι, το σηκώσαμε, πήγαινε κυρία μου τώρα, τη ζητάμε την έδρα να έρθει πίσω στις Νέων Κεντρών γιατί ανήκει στις Νέων Κεντρών και αυτό ισχύει και για όλους όσους φύγανε. Ναι. Γιατί καλώς ή κακώς κοιμήθηκαν πολίτες και ξύπνησαν βουλευτές. Στους αγώνες και στις πλάτες του Βασίλη του Λεβέντη, ενός κεντρών ψήφισαν όλοι οι πολίτες. Και αυτούς τους βουλευτές θα θέλανε να βλέπουν μέσα, όχι να πηγαίνουν στα μορφή ποδοσφαιροποίησης όλες οι έδρες δεξιά και αριστερά. Οπότε περιμένουμε, εφόσον θεωρείται ότι είναι ένα άτομο υπεύθυνο και δεσμεύεται δια του λόγου και, και ότι λέει δημοσίως. Περιμένουμε αν έχει μια σοβαρότητα να, σας την παραδώσει. Να παραδώσει την έδρα. Εμείς να πω ότι και να έρθει στην Ένωση Κεντρών και το τι θα γίνει μετά. Ποιο θα την πάρει και πού θα την πάει. Είναι άλλο θέμα. Δεν μας αφορά. Είναι ένα και θέμα. Μάλιστα, να και πω, μάλιστα προς τιμήν και του επόμενου. Έχει κλείσει τα κινητά προφανώς μετά από αυτό που είπε. Κυρία Μαυραδάνη, προς τιμήν και του επόμενου, αφού βέβαια έχει προηγηθεί η δήλωση μας. Προς τιμήν, είπε ότι εγώ δεν θέλω την έδρα. Όταν είναι, θα έρθει. Με το Σταυρό και τα λοιπά. Μπέρδεμα. Εμάς δεν μας, κοιτάξτε, δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, άμα δείτε τα εφόσον μηνύματα βγήκε και το δήλωσε, εφόσον αυτό βγήκε και το δήλωσε έχει δημιουργήσει δημοσίως, στον κόσμο. Ας το κάνει αυτό πράξη για να δείξει ότι έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα ο λόγος της. Αλλιώς, μακάρι να κάνει και κόμμα και να την ψηφίσει και ο ίδιος λαός. Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιον. Η κυρία, δήλωσε χθες ότι θα κάνει κόμμα. Και όλα χωρίς πολιτικά πρόσωπα. Να τη δούμε λίγο τη δήλωσή της, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Όταν την έχετε από το κοντρόλ, πείτε το μου, ναι κύριε Γεωργιάδη. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι όλη η γελιότητα και η γελιοποίηση του πολιτικού συστήματος που εγώ κυκλοφορώ στους διαδρόμους και λένε ότι πρέπει να γίνει ένα βιβλίο, πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση η οποία θα λέγεται ο Γκαζόζας, τα Ζάναξ και η κυβέρνηση Κουρελού. Για Δελφινάριο μιλάνε, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, αυτό σας λέω. Ο τίτλος που λένε είναι ο Γκαζόζας, τα Ζάναξ και η κυβέρνηση Κουρελού. Ώστε να γελάσει ο κόσμος. Εκεί έχουμε φτάσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό όμως. Σας ρωτώ ειλικρινά, όλοι μας. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν. Ναι, και επίσης να πούμε ότι δεν μπήκαν και μέσα στη Βουλή όσοι μπήκαν. Δεν άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν. Κάποιοι του ψήφισαν. Άρα να το πιάσουμε από όλες τις κάποια στιγμή. Με το όλοι μας θα πρέπει μόνο δια της κάλπης, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Με το όλοι μας του κυρίου Γεωργιάδη να διαφωνήσω. Όλοι μας ξέρετε πώς το λέω, κύριε Μουτσάκο, συγγνώμη. Αυτή η ισοπαίδωση είναι επίσης νοσηρό φαινόμενο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν έχουν κάνει όλοι αυτά. Δεν έχουν συμμετάσχει όλοι σε αυτή την νοσηρότητα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Αυτό επίσης ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων έχετε και των ανθρώπων που στέκονται κατά τη δημοκρατία. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τελείωσε αυτό. Έχετε δίκιο. Πόσοι βουλευτές, κύριε Γεωργιάδη, έχουν προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία? Τέσσερις. Ποτήλας, Μάρκου. Τέσσερις. Από αντιπολίτευση, αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση. Και όχι πριν από κρίσιμες ψηφοφορίες. Και σε εσάς έχουν προσχωρήσει όμως. Συγγνώμη. Ένας.
Ό,τι έγινε είναι από αντιπολίτευση. Κάνατε και τη μεταγραφή. Συγγνώμη, ένα λεπτό να ακουστεί αυτό. Από αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση και όχι πριν από ψηφοφορίες. Δηλαδή, η δυνατότητα προσοχή του βουλευτού να αλλάξει άποψη ή να αισθανθεί ότι εκπροσωπείται καλύτερα από το ένα κομματικό φορέα, όταν γίνεται σε ανύποπτο και αθώο πολιτικά χρόνο, δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα με τις νυχτερινές, με τα μεσονύχτιες απειλές και με τα πηδήσεις σε βουλευτές πριν τις ψηφοφορίες. Πριν από ένα μήνα έγινε μια μεταγραφή βουλευτή, εγώ δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος έλεγε θα ψηφίσει τη συμφωνία. Για τον κύριο Θεοχάρη, τον ρωτήσαμε και εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν λέω. Να δούμε λίγο τη δουλειά των οικονόμων. Ερχόμαστε, θέλω να τη δούμε για να ολοκληρώσουμε. Αντέδρασα στο όλοι οι ίδιοι. Κυρία Μελλοϊκονόμου, λοιπόν. Μαζί σας, κύριε Κουμουτσάκο, το. Κοιτάξτε, είπε ότι θα παραιτηθεί, παρακαλώ. Και θα κάνει κόμμα. Για να δούμε τι είπε. Πάμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το μαξί μου του κόμματος είναι κεντρική κομματική γραμμή. Εμπάργκο, δεν θα πηγαίνετε εκεί. Δεν με πειράζει εμένα. Αν μπορούν, θέλουν να με διαγράψουν. Ακόμα δεν πήγατε, σας διαγράψω. Γιατί έτσι κι αλλιώς πώς να σας διαγράψω. 145 είσαστε όλοι και όλοι. Για τον κύριο Λεβέντη. Mm-hmm. Και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι και αυτή την ώρα, αν θέλει, εγώ μπορώ να παραδώσω την έδρα μου. Αυτή τη στιγμή. Στον κόσμο, σας, στον κόσμο που σας στήριξε, αν θέλετε να του πείτε κάτι, αν δεν βάλετε υποψήφια, θα το σταθμίσετε εσείς αυτό. Mm-hmm. Τον στέλνετε να ψηφίσει, ΣΥΡΙΖΑ, θα τους πείτε, παιδιά, ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ θα τους συμβουλεύσω να ψηφίσουν το κόμμα που θα κάνω εγώ. Όπα. Εδώ τώρα είναι άλλη φορά. Έχουμε κόμμα. Τώρα μας λέτε ότι η πολιτική έχει παρασκήνιο. Είστε βουλευτή, ναι. Αλλά θα κάνετε κόμμα. Ένα κόμμα που θα είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν θα έχει σχέση με πολιτικούς. Λοιπόν, κι άλλο κόμμα, κύριε Λυκούδη. Ετοιμαστείτε, επειδή ξέρω ότι έχετε συνάντηση με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Αύριο ετοιμάζετε κι άλλο κόμμα. Μη σπεύσετε να κάνετε καμία συμφωνία. Για να τελειώσει όλη αυτή η ποδοσφαιροποίηση. Όλο αυτό το επίπεδο που κάποιοι το έχουν ρίξει, πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα. Ώστε να υπάρξει σταυρός και ο κόσμος να ψηφίσει δια του σταυρού αυτούς που πιστεύει πιο ικανούς να εκπροσωπηθεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε όλα τα κόμματα αντικείμενα εκβιασμών από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και υπάρχουν προϊόντα ανταλλαγμάτων με καρέκλες, με δανεικούς να μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, να στηρίζεται σε δανεικούς, να στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στους διαδρόμους. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Στους διαδρόμους αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι τους πρότειναν στον ελληνικό λόγο και ο ελληνικός λαός τους ψήφισε. Το αντιλαμβάνεστε. Ο λαός καλός κακός ψήφισε κόμματα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη λίστα. Σίγουρα γίνανε λάθη και γι' αυτό λέμε να έρθει η επόμενη Βουλή που θα είναι με σταυρό, ώστε ο καθένας επάξια να μπορέσει να μπει επί τέσσερα χρόνια. Γεωργιάδη, θέλετε να πείτε κάτι? Σας βλέπω που κάνετε κάτι νοήματα. Γιατί είναι αδικημένος? Τόση ώρα μιλούσαμε για το ποτάμι. Θα πω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, πάμε σε διάλειμμα. Τι θα πείτε κι εσείς? Λέω, αν θέλετε μισή κουβέντα. Σας είδαμε, κοιτάξτε περίεργα. Εντάξει, έχουμε συζητήσαμε για την πολιτική. Δυστυχώς, αντί να απασχολούμαστε με τα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, απασχολούμαστε με τις γκαζόζες και με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει αν θα πάρει λεφτά στην τσέπη του. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει αν θα έχουν δουλειά τα παιδιά του και δεν θα φύγουν στο εξωτερικό. Τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητάμε σε αυτό το όλα τραπέζι. Όλα καλά τα λέτε, ο κύριος Ρούσης. Για το ΕΚΑΣ που κόπη και δεν μας λέτε. Καλέσω για άλλη μια φορά τον κόσμο τη Δευτέρα στην εκδήλωση της κοπής της πίτας. Να έχετε πολλά κομμάτια να δώσετε. Και κομμάτια έχουμε και φλουριά έχουμε, κύριε Κουμουτσάκο.